Νέα εξάμηνη παράταση και του έργου του Ανισόπηδου Κόμβου και της παράκαμψης του Αρκαλοχωρίου ζήτησε ο εργολάβος, ο οποίος έκανε χρήση της ειδικής ρύθμισης που θέσπισε η κυβέρνηση εξαιτίας της ενεργειακής κρίσης. Η Περιφέρεια Κρήτης έκανε δεκτό το αίτημα με το έργο να ολοκληρώνεται το καλοκαίρι του 2023. Για τον κόμβο του Αρκαλοχωρίου υπάρχει δυνατότητα εκ του νόμου να παραταθεί και αυτός και όλα τα έργα κατά 6 μήνες στην εκτέλεσή τους λόγω των συνθήκων οι οποίες δημιουργήθηκαν μετά τον πόλεμο. Η υπηρεσία μας πιέζει για αυτό το ανταποδοτικό έργο στο σεισμόπληκτο του Αρκαλοχώρη και υποχρεούται να το κάνει. Πρόκειται για ένα έργο το οποίο θα έπρεπε να έχει ολοκληρωθεί εδώ και 2 χρόνια, με το καταληκτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσής του να ορίζεται τον Ιούνιο του 2023. Το έργο εκτείνεται σε μήκος 2,8 χιλιόμετρων και θα εξυπηρετήσει τη σύνδεση του Αρκαλοχωρίου και των οικισμών της ευρύτερης περιοχής με το Ηράκλειο και τη Βιάνο. Ο κόμβος του Αρκαλοχωρίου είναι ένα έργο το οποίο δικαιούται η σεισμόπληκτη περιοχή και θα έπρεπε να έχει γίνει ήδη. Ως υπηρεσία συνεργαζόμαστε πιεστικά με την εργολήπτρια εταιρεία προκειμένου να ολοκληρωθούν τα έργα. Ελπίζουμε εντός του 2023. Την ίδια ώρα σε εξέλιξη βρίσκονται οι εργασίες για την αποκατάσταση 19 επικίνδυνων σημείων στον επαρχιακό δρόμο Ηράκλειο-Βιάνος. Βρίσκεται σε εξέλιξη το έργο αποκατάστασης 19 σημείων που έχουν βλαφθεί από πλημμύρες και καταστροφές κατά τα προηγούμενα χρόνια στον άξονα Ηράκλειο-Βιάνος. Τα περισσότερα σημεία είναι ανάμεσα στο Αρκαλοχώρι και τη Βιάνο, προϋπολογισμού περίπου 6,5 εκατομμύριων ευρώ. Ο Νίκος Κουλάς αναφέρθηκε σε εξελίξεις που υπάρχουν για το έργο του ισόπεδου κόμβου πεζών αλλά και για τον φωτισμό στον κόμβο των Κουνάβων. Ο φωτισμός στον κόμβο των Κουνάβων και η σήμανση θα ολοκληρωθεί μέσα στο Δεκέμβριο. Σας λέμε ότι αρχίζουμε τις διαδικασίες για την κήρυξη απαλωτρίωσης στον κόμβο των πεζών, ο οποίος θα είναι ένας ισόπεδος κόμβος.